Δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο λιμάνι της Παναγιούδας με πρωτοβουλία της Attica Group και της περιβαλλοντικής οργάνωσης Aegean Rebreath. Οι δίτες ανέσυραν μεγάλο όγκο σκουπιδιών από το βυθό του λιμανιού. Ξεκινάμε την πέμπτη απόδραση, την περιβαλλοντική της Attica Group, εδώ στο πολύ όμορφο νησί σας και στο πολύ ωραίο λιμανάκι την Παναγιούδα. Είναι η πέμπτη περιβαλλοντική δράση του ομίλου μας. Σήμερα θα πέσουν εδώ δίτες για να δουν τι υπάρχει στο βυθό και να συλλέξουν όλα τα απορρίμματα που θα βρούνε. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών από την Attica Group, εθελοντές που έχουν έρθει και με τα παιδιά τους κάποιοι, όπου θα βοηθάμε τους δίτες στην ανέλκυση των απορριμμάτων, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα κάνει την διαλογή και την κατανομή ανά είδος των απορριμμάτων των οποίων θα μαζέψουμε σήμερα. Ερχόμαστε στη Μυτιλήνη μετά από κάποια άλλα νησιά που είχαμε πάει. Θεωρούμε ότι πρέπει εκτός από να συνεισφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στον πολιτισμό όσο και στο περιβάλλον, και αυτό κάνουμε. Είναι μια μεγάλη δράση, μπορούμε να πούμε, πολύ οργανωμένη. Κάνουν επιλογή κάθε χρόνο ένα νησί. Είμαστε τυχεροί που έγινε επιλογή για το δικό μας το νησί, στην Παναγιούδα σήμερα. Και πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις και να ακουγόμαστε και για τον καθαρισμό και γενικότερα για το όλο κομμάτι του τουρισμού, γενικότερα για το νησί μας. Τέτοιες δράσεις χαιρετίζονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και εν γέννη στην αγάπη προς το περιβάλλον και ειδικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο τελευταίος καθαρισμός που έγινε στο ελιευτικό καταφύγιο της Παναγιούδας έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2018 και η ανάκτηση φερτών υλικών από τη θάλασσα και από την ανθρωπογενή δραστηριότητα, δίχτυα, πλαστικά, ήταν αξιοσημείωτη. Είμαστε μια ομάδα 22 ατόμων, ο καθένας επιφορτισμένος με διαφορετικό πεδίο. Από τους 22 ανθρώπους, οι 14 είναι και οι δίτες. Ποια είναι η δική σας εμπειρία από τις ελληνικές θάλασσες και όσον αφορά τα σκουπίδια? Έχετε συγκεντρώσει πολλούς τόνους πλαστικά? Ναι, όλη η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη. Δεν υπάρχει τουριστικό μέρος το οποίο δεν είναι επιβαρημένο. Εδώ έχετε και την τύχη που υπάρχει το Τμήμα Οκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μας έχει ενημερώσει για την επιβάρυνση της περιοχής. Και ακριβώς αυτό το λόγο, επειδή ξέρουμε ότι και η Μυτιλήνη δεν αποτελεί εξαίρεση από τα υπόλοιπα νησιά, σκοπεύουμε να επιχειρήσουμε αναλόγως. Συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Οκεανογραφίας του Πανεπιστημίου. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και είναι και ένας λόγος που είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε έρθει για να επιχειρήσουμε 2 μέρες στη συνεχόμενη βάση. Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μαζί στη Μυτιλήνη. Θα πραγματοποιήσουμε έναν υποβρύχιο καθαρισμό στο λιμάνι της Παναγιούδας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε λίγο να ανασάνουν οι βυθοί μας στο πανέμορφο νησί της Μυτιλήνης. Είναι μια πολύ καλή δράση για καθαρισμό, όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πολύ καλά μέχρι εδώ αυτά που γίνονται. Πρέπει όμως και εμείς να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν πρέπει να πετάμε τίποτα μέσα στη θάλασσα. Πρέπει σιγά σιγά να δούμε, να βρεθεί πλέον η συνείδηση αυτή που πρέπει να μην πετάμε τίποτα και να προσπαθήσουμε και από μόνοι μας να καθαρίζουμε το βυθό και να προσέχουμε για όλα αυτά. Τέτοιες δράσεις τις καλωσορίζουμε και πρέπει πάντα να προσέχουμε για τις καθαρές παραλίες και τα καθαρά λιμάνια, διότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Να είναι ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα για το περιβάλλον και πρέπει φυσικά εκτός από το περιβάλλον να τονίσουμε και το ότι η αξία του εθελοντισμού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά με τη βοήθεια όλων μας μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε όλοι πολλά περισσότερα.